Εδώ είμαστε κι εμείς, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Basket City, εδώ στο μπασκετικό δίωρο του Λίμπερο 107,4. Πάμε μέχρι και τις 10, μπήκαμε λίγο πιο αργά σήμερα. Δεν φταίει ο συνάδελφος της προηγούμενης ώρας, θα τα λέμε όλα, γιατί εμείς δεν είμαστε ψεύτες. Ωραία, εμείς αργήσαμε λίγο να έρθουμε και αναγκαστικά και ο συνάδελφος το τράβηξε λίγο. Εδώ είμαστε λοιπόν μέχρι και τις 10, Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Έχουμε να πούμε αρκετά, έχουμε να αναφερθούμε και πάλι στα δικά μας τα μπασκετικά. Ξαναλέω για μας, και λέω ξαναλέω γιατί το έλεγα και χθες. Για μας, Τζον, άμα θες ανέβασέ με λίγο, για να... πολύ ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι η εποχή για εμάς τώρα τους μπασκετικούς είναι λίγο περίεργη, γιατί είμαστε μέσα στο Μουντιάλ, όλος ο κόσμος ουσιαστικά ασχολείται με αυτό. Εδώ χθες με τον Στέφανο το δέντα μιλούσαμε και μας έλεγε ότι ασχολούνται όλοι με το Μουντιάλ και είναι εκνευρισμένοι γιατί δεν βγαίνει για το στοίχημα μάλλον. Και όπως είδα και εγώ σήμερα, μάλλον συνεχίστηκε αυτό. Αλλά εμείς εδώ είμαστε να αναφερθούμε στα μπασκετικά, στα δικά μας. Να κάνουμε κουβέντα για ό,τι κινείται μπασκετικά. Και με το ρεπορτάζ και με κουβέντες που έχουν να κάνουν με διάφορα μπασκετικά γεγονότα που είναι σε εξέλιξη. Μπορεί να είμαστε σε μια εποχή που γίνονται λίγα πράγματα όσον αφορά μεταγραφές, κινήσεις, πολύ περισσότερες επαφές παρά οι περισσότερες έτσι, κινήσεις ουσιαστικές και τυπικές, αλλά είναι μια περίοδος που γενικά, όπως έλεγα και χθες, γίνονται λιγότερα και γράφονται πολλά περισσότερα γιατί είναι η εποχή τέτοια. Σήμερα είναι και η μέρα του draft. Αργότερα θα κάνουμε μια κουβέντα που θα αφορά το draft του NBA, εκεί που πραγματικά φέτος υπάρχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γενικά, όπως έχετε καταλάβει και με το Σταμάτο Μουρελή, στη διάρκεια της σεζόν έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές στο κομμάτι που έχει να κάνει με το NBA, γιατί πραγματικά είναι κάτι που μας ενδιαφέρει, που μας απασχολεί, που μας δίνει πάρα πολλές ιδέες ή μάλλον μας παίρνει τη σκέψη από αυτά που βλέπουμε που δεν γίνονται εδώ. Εκεί πραγματικά γίνονται όλα για να υπάρχει στον πελάτη, και στον πελάτη βάζω εισαγωγικά, όλα αυτά τα οποία θέλει για να περάσει 2,5 ώρες πολύ ωραίες. Και τα λέω 2,5 ώρες εννοώ όλα μαζί με τα time out, με τις διαφημίσεις και όλα αυτά. Το γεγονός του draft δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι κάτι που μπορεί στην Ελλάδα να μην είναι τόσο διαδεδομένο και να μην το ξέρουμε και τόσο καλά, αλλά για το NBA είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κάποιος ο οποίος μπορεί να μπαίνει και λίγο να διαβάζει και στην Αμερική το τι γίνεται από τη στιγμή που ουσιαστικά έχει τελειώσει το πρωτάθλημα του NBA, το θέμα που απασχολούν είναι το draft και το πού θα πάει ο LeBron. Λάθος το είπα στη σειρά. Πού θα πάει ο LeBron και το draft. Γι' αυτό λοιπόν λίγο πιο μετά θα κάνουμε μια κουβέντα για εκεί. Καθώς σήμερα, αν θυμάμαι καλά, στις 2 είναι το draft, ξεκινάει αυτή η διαδικασία. Ναι, καλά θυμόμουν, στις 2 είναι σήμερα τα ξημερώματα. Θα κάνουμε κουβέντα για εκεί. Θα μιλήσουμε φυσικά και για ό,τι έχει να κάνει με το ρεπορτάζ των ομάδων και με το Σταμάτο Μουρελή λίγο πιο μετά. Πριν ο Γιώργος ανέφερε κάποια πράγματα για τον Ηρακλή που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί για τον Ηρακλή τελείωσε μια σεζόν που δεν τελείωσε όπως τη θέλανε, γιατί υπήρχε στόχος που ήταν η άνοδος, ο οποίος δεν επετέφθη για δεύτερη σεζόν. Και για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα υπάρχει στασιμότητα. Κάτι που, όπως και να το κάνουμε, δημιουργεί θέμα. Δημιουργεί θέμα γιατί, ναι, μεν οι περισσότερες ομάδες Α2 είναι λίγο σε κατάσταση ανάλογη, πάνω κάτω, αλλά οι ομάδες που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν κινούνται. Έχει έρθει ένας Ιωνικός από τη Β' Εθνική που ήδη έχει ρίξει αρκετά χρήματα. Και ο Ηρακλής που θέλει του χρόνου να επιστρέψει στην Α1 επιτέλους, μάλλον όχι έχει αργήσει, απλά έχει μια ανησυχητική στασιμότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ και καιρό και μετά το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων και την είδα στην Πάτρα, γίνονται πολύ λίγα πράγματα στο Ηρακλή και είναι ένα ζήτημα αυτό. Τα έλεγε πριν ο Γιώργος,
που η Ηρακλής τη δεδομένη χρονική στιγμή που μιλάμε είναι όλα ανοιχτά. Θεωρητικά με το τέλος του αγώνα στην Πάτρα έχει γίνει γνωστό ότι θα μείνει ο Λευτέρης Χατζηκυριακίδης στον πάγκο. Δεν είχε ανακοινωθεί από κάπου. Γι' αυτό λέμε ότι και στον Ηρακλή είναι λίγο μια κατάσταση περίεργη, η οποία φυσικά θα ξεκαθαρίσει με την έλευση του κυρίου Δρακόπουλου στη Σαλονίκη και από τη στιγμή που θα αρχίσει να τρέχει διάφορες κινήσεις και επαφές για την επόμενη σεζόν. Είπαμε, ο Ιούνιος είναι ο μήνας ο πιο ξενέρωτος μπασκετικά, να το πω έτσι πολύ απλά, και ο πιο δύσκολος για εμάς τους δημοσιογράφους. Δηλαδή, πολύ λίγες είναι οι ομάδες που κινούνται τώρα για κλείνουν παίχτες. Γενικά, άμα δείτε και το μπαζάρι, το μεταγραφικό, οι περισσότερες ομάδες είτε ανανεώσεις κάνουν, μιλάμε για Ελλάδα, είτε είναι ελάχιστες αυτές που έχουν κινηθεί για Αμερικανούς. Δηλαδή, το Ρέθινος είναι μια ομάδα, η Κίνη, που έχουν κάνει κάποιες κινήσεις σχετικά νωρίς και έχουν προχωρήσει σε ανακοινώσεις. Σήμερα ο Προμηθέας ανακοίνωσε και επίσημα την παραμονή του Οκτάβιου Σέλης. Γενικά είναι όλοι σε μια φάση αναζητήσεων, επαφών με ατζέντιδες. Νομίζω ότι κάθε ομάδα έχει μια λίστα με πάρα πολλά ονόματα μέσα. Και ακόμα αρκετές από αυτές, νομίζω ότι αυτές οι λίστες δεν τις έχουν ξεσκατάρει, να το πω πολύ απλά. Λίγες είναι αυτές που, ή μάλλον έχουν μια εικόνα οι περισσότεροι για το τι θέλουν. Αλλά επειδή τα έχουμε πει ότι η κατάσταση στην Ελλάδα στο οικονομικό κομμάτι είναι σχεδόν πάντα ερωτηματικό, ακούγαμε χθες εδώ τον Στέφανο Δόδο τι μας έλεγε. Χθες ο προπονητής της Μπαχτσέ Σεχίρ, ο Στέφανος Δόδος, ο οποίος έχει δουλέψει και στον Άρη, έχει δουλέψει και στον ΠΑΟΚ, τα τελευταία χρόνια είναι στην Τουρκία. Έχει δουλέψει και δίπλα στον Γιούρι Ζουτόβιτς και στην εθνική ομάδα της Σλοβενίας. Μας εξηγούσε ότι γίνεται στην Α2 Τουρκίας, που πλέον μέσα σε βγάζει και ομάδα στο EuroCup, γιατί η Turk Telekom Ankara ήταν στην Α2 πέρσι, ανέβηκε και παίζει στο EuroCup. Μας έλεγε ότι οι Αμερικανοί εκεί κινούνται στα 250 και 300 χιλιάρικα. Και μας είπε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο δείχνει το τι συμβαίνει στο ελληνικό μπάσκετ. Είναι πολύ σημαντικό να το ακούμε από ανθρώπους που τα ζουν, που ξέρουν, που έχουν εμπλεχτεί σε ομάδες. Όταν λέω εμπλεχτεί, εννοώ έχουν μπει στη διαδικασία να μπουν σε ένα γραφείο, να τα βάλουν κάτω και να πούνε τι έχουμε και τι μπορούμε να πάρουμε. Ωραία. Και όταν ένας προπονητής λέει ότι στην Ελλάδα ο καλός Αμερικανός, όταν παίζει καλά, βρίσκει ένα καλύτερο συμβόλαιο και φεύγει, και όταν δεν παίζει, δεν τον θέλει ομάδα, ουσιαστικά σου λέει ότι εξηγεί με τον πιο απλό τρόπο το τι επικρατεί στην Ελλάδα. Υπάρχει μια παροιμία που λέγεται για τις νύφες, Γιάννη Ζάτση, δεν ξέρω αν τις ξέρεις. Οι καλές πιασμένες και οι ελεύθερες, δεν μπορώ να πω τη συνέχεια. Οι ελεύθερες είναι εσμένες. Μια άλλη λέξη από μπροστά. Δηλαδή, κάπως έτσι ταιριάζει η κατάσταση. Γι' αυτό λέμε ότι τώρα που μιλάμε Ιούνιο, ναι, μεν οι ομάδες έχουν ένα μπούσουλα πάνω κάτω για το που θα κινηθούν. Αρκετές ψάχνουν προπονητή. Έτσι. Ο Ολυμπιακός ψάχνει προπονητή. Τώρα που μιλάμε, ακόμα και ο Σφερόπουλος είναι μια πιθανή λύση για να μείνει. Δεν έχει αποκλειστεί κάτι. Επισήμως, ο Ολυμπιακός ψάχνει προπονητή. Η ΑΕΚ ψάχνει προπονητή. Δηλαδή, δύο από τις πιο, να το πω έτσι, δυνατές, αναμενόμενα δυνατές ομάδες στην επόμενη σεζόν είναι σε φάση να αναζητήσει προπονητή. Χώρια μετά ότι θα αναζητήσουν αγωνιστικά. Ο Παναθηναϊκός είναι σε μια φάση που έχει διάφορες κινήσεις μέσα στην ομάδα που πρέπει να κάνει. Έχει ανοιχτό το θέμα του Καλάθε, έχει ανοιχτό το θέμα του Σίγκλετον. Δεν μιλάμε για απλούς παίχτες που είχαν έναν απλό ρόλο στην ομάδα, είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Έτσι. Και ακόμα είναι ανοιχτά τα ζητήματα του. Ο ΠΑΟΚ επίσης έχει πολλά ανοιχτά θέματα. Γι' αυτό λέω ότι οι περισσότερες ομάδες τώρα που μιλάμε έχουν ένα μπούσουλα μπροστά τους. Προσπαθούν να βγάλουν σιγά σιγά μια άκρη με το τι θέλουν όσον αφορά στοιχεία σε πρώτη φάση. Να δουν τι θα έχουν από την προηγούμενη σεζόν. Και έπειτα να κινηθούν στην αγορά την μεταγραφική, στους Αμερικανούς κυρίως. Και βέβαια τώρα για την ελληνική αγορά. Εντάξει. Δεν ξέρω κατά πόσο οι ομάδες που θα συμμετέχουν στην Ευρώπη μπορούν να βρουν πάρα πολλές λύσεις στην ελληνική αγορά. Λοιπόν, κάπως έτσι θα κινηθούμε. Θα ξεκινήσουμε μετά το διάλειμμα της κουβέντας μας και θα μιλήσουμε για NBA και για draft με αφορμή την σημερινή διαδικασία η οποία ξεκινάει το βράδυ. Θα κάνουμε μια κουβέντα που θα έχει ενδιαφέρον και για το τι περιμένουμε να δούμε
για το τι έχει αυτή η φουρνιά που έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και πιο μετά θα μιλήσουμε και για ΠΑΟ και για Άρη και για ό,τι άλλο κινείται μπασκετικά. Θα δούμε λίγο τι γίνεται και στην Ευρώπη. Γιατί δεν τα έχουμε αναφέρει με το σταμάτη από το ξεκίνημα της εβδομάδας. Μόνο η Γαλλία παίζεται ακόμα. Κρίνεται την Κυριακή. Να δούμε τι έγινε. Πώς κινούνται και εκεί οι ομάδες. Γιατί κάποιοι ήδη αρχίζουν να ανακοινώνουν μεταγραφές, ανανεώσεις στην Ισπανία. Γενικά πολλοί προπονητές πάνε και έρχονται όπως γίνεται κάθε χρόνο. Γενικά είναι λίγο μια περίοδος ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, πάμε στο FM καιρό τα μηνύματά σου στο 54526. Χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρέωση κινητής τηλεφωνίας, τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά η ομάδα μας στο Facebook, το Basket City όλο μαζί, μία λέξη, το C κεφαλαίο, κάνουμε κουβέντα και από εκεί. Πάμε λοιπόν στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε τις κουβέντες μας με το NBA. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Basket City, πάμε μέχρι και τις 10, κάναμε έναν μικρό πρόλογο στο ξεκίνημα της εκπομπής. Είπαμε ότι σήμερα το ενδιαφέρον των μπασκετικών, παρότι ξαναλέω είμαστε μέσα σε μια εποχή που όλοι ασχολούνται με το Μουντιάλ, το ενδιαφέρον σήμερα των μπασκετικών, δηλαδή ο Σταμάτης Μοελής είμαι σίγουρος ότι θα ξενυχτήσει για να δει τι θα γίνει στο draft, είναι εκεί. Φυσικά για ακόμα μια φορά, έτσι να πούμε το κλισέ ότι η καρδιά του μπάσκετ πάει στην Αμερική. Δεν νομίζω ότι σταμάτησε να χτυπάει ποτέ εκεί. Απλά σήμερα με το draft έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και επειδή περιμένουμε μια φουρνιά που πραγματικά δείχνει να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προοπτική, το draft αυτό ίσως έχει σημαντικό ρόλο στη συνέχεια. Μια σου μιλάμε για NBA και για draft, δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερος για να συζητήσουμε και να κάνουμε μια κουβέντα και να μας ανοίξει τα μάτια από τον Χάρη τον Σταύρο, τον αρχισυντάκτη του NBA Ελλάς. Χάρη, τι γίνεται? Καλά παιδιά, τι κάνετε? Όλα καλά. Όλα καλά. Δεν έχω να σας ανοίξω τα μάτια. Νομίζω ότι το αντικείμενο το κατέχετε κι εσείς, σε αντίθεση με ένα κοινό μας φίλο που ακούει τώρα, τον Αλέξανδρο τον Παπασιώπη, ο οποίος είναι άσχετος. Ναι. Το καταγγέλλω δημόσια. Συμφωνώ. Δεν έχει ιδέα ο άνθρωπος και καλό θα είναι να τον βοηθήσετε να μάθει δύο-τρία πράγματα. Τίποτα. Άνθρωπος δεν φίλε, είναι μόνο εκεί για Ελλάδα και τίποτα άλλο. Δεν είναι για παραπάνω. Δεν, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, όλα καλά καταρχάς. Καλά, όλα καλά. Μετράμε αντίστροφα για το draft. 2 η ώρα θα ξεκινήσει η διαδικασία. Θα ξεκινήσει, ξέρεις, τώρα είναι σχετικό αυτό. Ναι, 2 η ώρα είναι το τυπικό ότι ξεκινάει τώρα, σωστά. Ναι. Ναι. Κάπου στις 2.30 δεν ξέρω αν το έχετε συζητήσει, αλλά υπάρχει έτσι μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη για τη φετινή διαδικασία. Mm-hmm. Το NBA ζήτησε από κάποια μεγάλα media των Ηνωμένων Πολιτειών να σεβαστούν τα δικαιώματα του ESPN και να σταματήσουν να βγάζουν, να αποκαλύπτουν τα draft picks πριν να ανακοινωθούν από τον κομισάριο. Δηλαδή είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε δημοσιογράφους να γράφουν στο Twitter το νούμερο 7 mm-hmm. και ακόμη δεν είχε ανακοινωθεί η τέταρτη επιλογή, κάπως έτσι. Ναι. Και φέτος έγινε έτσι μια συμφωνία κυρίων ώστε να σεβαστούν όλοι τα δικαιώματα του ESPN. Οπότε θα είναι και μια πιο ενδιαφέρουσα διαδικασία σήμερα, καθώς δεν θα γνωρίζουμε ας πούμε, ποιον θα πάρει η Memphis Grizzlies στο 4, θα το ακούμε κατευθείαν από τον κομισάριο του NBA. Μάλιστα. Είναι μια σημαντική διαφοροποίηση όντως. Ναι, είναι σημαντικό, ξέρεις, γιατί είχε γίνει και λίγο κουραστικό αυτό, ρε παιδί μου. Περίμενες να ακούσεις την πέμπτη επιλογή και ήξερες ήδη ποιος θα επιλεχθεί στο νούμερο 8. Mm-hmm. Και αυτό λίγο έτσι χάλαγε τη μαγεία, αυτή την αγωνία, την ανυπομονησία που είχες. Έφτανε ας πούμε, η ομάδα σου να επιλέξει και ξέρεις ήδη ποιο όνομα θα ακούσεις. Mm-hmm. Δεν θα συμβεί αυτό φέτος και μας χαροποιεί κάπως okay. παραπάνω από όσο περιμέναμε. Σωστά. Λοιπόν, πηγαίνοντας λίγο στα ονόματα των φετινών παιχτών, εγώ νομίζω ότι βλέποντας λίγο στοιχεία των παιχτών που είναι ψηλά, που είναι να είναι ψηλά, να το πω έτσι, νομίζω ότι μιλάμε για μια φουρνιά, Χάρη, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και είναι και λίγο μια φουρνιά μελλοντική, δηλαδή του μπάσκετ του μέλλοντος, να το πω έτσι, ο Έιτον, ο Μπαμπά, είναι παίχτες που ταιριάζουν πολύ στο μπάσκετ του μέλλοντος. Και όταν λέω μέλλον δεν εννοώ σε 20 χρόνια, εννοώ σε 3-4. Ναι, ξέρεις, τώρα οι 7 footers, οι παίχτες 2-13, 2-15 δεν είναι
δεν στέκονται πλέον εύκολα στο NBA. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι στο φετινό draft υπάρχουν όντως δύο τέτοιοι παίκτες, ο Aiton και ο Bamba. Mm-hmm. Και υπάρχουν άλλοι δύο-τρεις ακόμη που αγγίζουν τα 2-11-2-12. Δηλαδή είναι μια φουρνιά που έχει πάρα πολλούς ψηλούς και έχει και πάρα πολλά ψηλά forward. Δηλαδή υπάρχει ο Michael Porter που είναι 2-11 και παίζει στη θέση 3. Mm-hmm. Αυτό μπορούμε να το δούμε από το νούμερο 2 μέχρι το νούμερο 8-9. Γενικά ναι, βλέπεις παίκτες με μεγάλο μέγεθος, τουλάχιστον στις πρώτες θέσεις του draft. Και από εκεί και πέρα, ξέρεις, από το 14-15 και κάτω, μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου, πάρα πολλούς κοντούς, playmaker και shooting guard. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το μπάσκετ του μέλλοντος, αν είναι το μπάσκετ που θα δούμε φέτος, του χρόνου, του παραχρόνου, αλλά σίγουρα οι ομάδες ψάχνουν αθλητές σαν τον Γιάννη Αντετοκούμπο, που θα μπορούν να έχουν μέγεθος, θα μπορούν να κατεβάζουν την μπάλα, θα μπορούν να κάνουν πολλές δουλειές και να παίζουν σε πάρα πολλές θέσεις. Mm-hmm. Τώρα για αυτούς τους δύο, ειδικά τους σέντερ, τον Aiton και τον Bamba, δεν ξέρω αλήθεια, δεν ξέρω τι να περιμένω. Ο Aiton μου θυμίζει λίγο τον JLMB των Philadelphia 76ers. Mm-hmm. Και ξέρεις, τώρα βλέπεις, ας πούμε, σέντερ στο 2-15-2-16 να τραβιούνται στην περιφέρεια, να σουτάρουν τρίποντα. Να τριπλάρουν. Αλλάζει συνέχεια. Να τριπλάρουν σαν ένα κοντί. Να βάζουν την μπάλα στο παρκέ. Ναι. Γενικά αλλάζει το παιχνίδι και νομίζω ότι αυτή τη φουρνιά θα έχουμε να τη συζητάμε για πάρα πολλά χρόνια, όπως συζητάμε τη φουρνιά του LeBron James. Α, είναι τέτοιο επίπεδο, λες, Νομίζω ότι μπορεί να είναι ακόμα καλύτερη, γιατί έχει... Εντάξει, η φουρνιά του LeBron είχε το LeBron, το Wade, το Boss, τον Carmelo Anthony, mm-hmm. αλλά από μεγάλα μεγάλα ονόματα έχει αυτά τα τέσσερα. Νομίζω ότι αυτή η φουρνιά έχει περισσότερους παίκτες, πώς να το πω, όχι τόσο ποιοτικά όσο ποσοτικά. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορώ να δω τουλάχιστον 12 παίκτες στον πρώτο γύρο που θα μπορούν να φτάσουν μέχρι το All-Star Game. Και ξέρεις, τώρα έρχεται και το δύσκολο κομμάτι. Έγραφα πριν για τον Vlade Divac που είναι, λέει, στο γραφείο του και κατεβάζει ένα τσιγάρο μετά το άλλο για να πάρει την απόφαση ποιον θα τσιμπήσει στο νούμερο 2. Σε αυτές τις περιπτώσεις έρχεται, ξέρεις, και αυτή η δυσκολία του να έχεις 10 ταλέντα και να πρέπει να επιλέξεις τον καλύτερο όλων. Δεν είναι και εύκολη δουλειά. Ναι, και καλά, η αλήθεια είναι ότι το αν θα είναι η καλύτερη επιλογή θα φανεί στο μέλλον. Μπορεί μια επιλογή που τώρα να φαίνεται ακριβώς χειρότερη, ακριβώς, τελικά να σου βγει σούπερ, και μια επιλογή που τώρα στην αρχή φαίνεται σούπερ να σου βγει, ακριβώς, στην πορεία κακή. Εντάξει, είναι ακριβώς. Λίγο... Είναι ο ευχάριστος πονοκέφαλος, θα λέγαμε. Ναι. Ξέρεις, εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε και αυτό το κλισέ, ο ευχάριστος πονοκέφαλος. Αγαπημένο. Αλλά το να έχεις μια φουρνιά στην οποία θα ψάχνεις το ταλέντο με το κι άλλο, νομίζω ότι χίλιες φορές να είσαι μπερδεμένος για το ποιον θα επιλέξεις. Και από εκεί και πέρα να δεις, ρε παιδί μου, πώς θα σου βγει και στην πορεία. Δηλαδή βλέπεις ότι ο Λούκα Ντόντσιτς, mm-hmm, που για μένα είναι μακράν του δεύτερου καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή στο draft, μπορεί να κατρακυλήσει κάπου και από το νούμερο 2 και από το νούμερο 3. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο ταλέντο υπάρχει. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση με τον Ντόντσιτς. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λες και εσύ, ότι πάει πιο χαμηλά από ό,τι θα περιμέναμε στην αρχή. Γιατί μιλάμε για ένα, ναι, παίκτη ο οποίος, εγώ νομίζω ότι ακόμα για το επίπεδο του NBA είναι έτοιμος. Δηλαδή, ναι, είναι έτοιμος, αλλά στο κομμάτι της αντίληψης του παιχνιδιού νομίζω ότι είναι πολύ μπροστά. Ναι, ναι. Και για την ηλικία, σίγουρα, του και γενικά και για το NBA νομίζω ότι είναι πολύ μπροστά. Αλλά, okay, εντάξει, σίγουρα, αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα, και δεν είναι ότι το λέω εγώ. Νομίζω ότι το καταλαβαίνει όποιος παρακολουθεί ότι είναι ο καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό που τρομάζει στους Αμερικάνους είναι ότι δεν έχει θέση. Δηλαδή, δεν έχει θέση. Στην Ευρώπη τον είδαμε να παίζει στην περιφέρεια, στα guard, για να γίνεται κάπως πιο σπάνια point forward, δηλαδή να παίζει το 3 και να έχει την μπάλα στα χέρια του. Στο NBA δεν ξέρουμε σε ποια θέση θα το χρησιμοποιήσουν. Λένε ότι είναι πολύ αργός για να μαρκάρει τους point guard του NBA. Λένε ότι δεν μπορεί να σταθεί στο 3 και το 4, οπότε καταλαβαίνεις λίγο αυτό το γεγονός ότι δεν έχει μια ξεκάθαρη θέση για το NBA, προβληματίζει τις ομάδες του NBA. Οι υπόλοιποι παίκτες όλοι ξέρουμε πάνω κάτω σε ποια θέση παίζουν, δηλαδή ο Aiton είναι center ξεκάθαρα, δεν μπορεί να παίξει άλλη θέση, ο Bagley είναι ένα τεσσάρι, ο Jackson το ίδιο, ο Porter είναι ένα small forward πολύ ψηλός, οπότε πάνω κάτω λίγο αυτό μπερδεύει τις ομάδες που ενδιαφέρονται για εκείνον, αλλά ότι είναι ξεκάθαρα ο πιο έτοιμος αυτή τη στιγμή για να παίξει στη Λίγκα, νομίζω δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Διόρθωσε με λίγο αν κάνω λάθος και με βάση αυτά που γνωρίζεις και από τις επαφές σου με την Αμερική. Αυτό λίγο το έχουν ένα θέμα με τους Ευρωπαίους, έτσι, με τη θέση τους. Νομίζω ότι το τους προβληματίζει λίγο και παραπάνω. Ναι, είναι και λίγο διαφορετικό το στυλ μπάσκετ στην ακριβώς, Ευρώπη. Ακριβώς. Και επίσης, ρε παιδί μου, ξέρεις ότι στη Ριάλ ο Ντόντσιτς
από τη στιγμή που ήταν έξω και ο Γιούλ, έπρεπε να παίξει στον Άσο και στο 2, να κατεβάζει την μπάλα, να κάνει όλες τις δουλειές. Τώρα αν τον βάλεις τον Ντόντσιτς, ας πούμε, στο Σακραμέντο, θα πρέπει να πνίξεις τον Ντέαρον Φόξ, τον οποίο είχαν αποκτήσει πέρυσι στον πρώτο γύρο. Από την άλλη, δεν τον θεωρούν τριάρι, γιατί δεν είναι, ας πούμε, ο σούπερ σκόρερ που θα βάλει 20-25 πόντους στη βραδιά του. Μπορεί να το κάνει, βέβαια. Το είδαμε στην Ευρώπη και στη Ρεάλ. Νομίζω ότι είναι και δημιουργός και εκτελεστής. Δεν είναι τόσο πολύ εκτελεστής. Ακριβώς. Είναι all around. Είναι all around. Και δεν είναι εύκολο να πεις μια ομάδα του NBA ότι ένας τύπος τώρα με ύψος 2-2 θα παίξει point guard, θα κυνηγήσει το Westbrook, τον Chris Paul, τον Stephen Curry. Καταλαβαίνω ότι είναι λίγο, θα χρειαστούν αλχημίες, αλλά σίγουρα ο Ντόντσιτς θα έχει πολύ δύσκολο έργο. Νομίζω τουλάχιστον στην πρώτη του σεζόν, μέχρι να προσαρμοστεί, θα έχει δύσκολο έργο, γιατί και αυτός προς το παρόν τουλάχιστον δεν ξέρει πού θα βρεθεί, δεν ξέρει πώς θα τον χρησιμοποιήσουν, δεν ξέρει σε ποια θέση θα τον χρησιμοποιήσουν. Θα είναι σίγουρα μια δύσκολη χρονιά, αλλά νομίζω ότι σε βάθος χρόνου δεν θα έχει το παραμικρό πρόβλημα για να ακόμη και να κυριαρχήσει στο NBA. Από Ελλάδα θα έχουμε ενδιαφέρον. Νομίζω ότι όλοι περιμένουμε τον Κώστα Αντετοκούμπο. Φαντάζομαι γι' αυτό με ρωτάς και εσύ. Νομίζω περιμένουμε τον Κώστα Αντετοκούμπο, αν επιλεγεί θα είναι κάπου στα τέλη του δεύτερου γύρου. Να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι κάπου μπορεί να το δούμε εκεί από το 55 μέχρι το 60. Και υπάρχουν ομάδες που δεν θα ενδιαφερθούν και ιδιαίτερα για να δώσουν ένα draft pick που θα χρησιμεύσει σε βάθος χρόνου. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο Κώστας θα ψάξει στην Ευρώπη να βρει μια ομάδα για να παίξει τουλάχιστον για την επόμενη διετία, και από εκεί και πέρα να προσπαθήσει και εκείνος να μπει στο NBA. Αλλά νομίζω ότι ναι, κάπου εκεί στο τέλος του δεύτερου γύρου ίσως τον δούμε. Προς το παρόν πάντως δεν έχει ακουστεί κάποια ομάδα να του έχει υποσχεθεί κάτι. Και ξέρεις, μερικές φορές παίκτες που τους περιμένεις στο τέλος του δεύτερου γύρου συνήθως έχουν κάτι στο μυαλό τους. Για τον Κώστα δεν έχω ακούσει κάτι. Ελπίζω πάντως να υπάρξει μια ομάδα και να του δώσει μια ευκαιρία. Χάρη, επειδή έρχεται και το Summer League, αρκετοί από αυτούς θα είναι και εκεί, θα τους δούμε. Νομίζω όλοι θα είναι. Εννοώ και όχι τους τόσο πρωτοκλασσάτους, ρε παιδί μου, ξέρεις, γι' αυτό σε ρωτάω. Δηλαδή αυτούς που, όπως λέμε τώρα, ας πούμε, και τον Αντετοκούμπο, ένα παράδειγμα, μπορεί να είναι στο δεύτερο γύρο, μπορεί να μείνουν πιο πίσω. Όλοι αυτοί θα είναι εκεί, έτσι. Ο Κώστας, αν είναι στο δεύτερο γύρο, σίγουρα θα είναι στο Summer League. Αλλά σκέψε ότι φέτος το Summer League του Las Vegas θα έχει και τις 30 ομάδες. Οπότε θα είναι ένα μικρό πρωτάθλημα μέσα στο κατακαλό καιρό και θα προσπαθήσει το NBA να έχει όλη τη φουρνιά εκεί. Νομίζω ότι από τους φετινούς παίκτες, αν δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, θα τους δούμε όλους στο Las Vegas. Ίσως ο Michael Porter, αυτός που λέγαμε πριν, το τριάρι που έχει ύψος 2-11, ακούγεται τρελό, αλλά είναι όντως 2-11 ο συγκεκριμένος. Αυτός αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού πέρυσι και ίσως ξεκουραστεί. Καλά, αν τον επιλέξει και το Σακραμέντο στο νούμερο 2, νομίζω δεν υπάρχει περίπτωση να τον δούμε στο Las Vegas. Αλλά γενικά θα είναι πάρα πολύ ωραίο το φετινό Summer League. Θα είναι όλες οι ομάδες για πρώτη φορά και κάθε χρόνο γίνεται και πιο ενδιαφέρουσα η διαδικασία. Οπότε νομίζω ότι αρχές Ιουλίου θα είναι για 2 εβδομάδες, θα έχουμε να περνάμε έτσι αρκετά καλά τα βράδια μας. Όποιος δηλαδή βλέπει NBA, νομίζω ότι θα κάνει τον κόπο να παρακολουθήσει και λίγο το Summer League. Ναι, εντάξει. Ναι. Νομίζω ότι θα έχει και αρκετό ενδιαφέρον και από αρκετές ελληνικές ομάδες. Ή τέλος πάντων από αυτές που κοιτάνε προς τα εκεί. Πριν σε αποδεσμεύσω, ωραία κάναμε την κουβέντα για το draft, αλλά ξέρω ότι όλη η Αμερική ασχολείται με μία απόφαση. Πού θα πάει ο LeBron. Ωραία. Κατά πού το βλέπεις να γίνεται? Εντάξει, δεν είναι μόνο ο LeBron. Νομίζω ότι είναι και ο Paul George, είναι και ο Cousins. Είναι αρκετοί παίκτες ελεύθεροι φέτος το καλοκαίρι. Σαφώς ξεχωρίζει η απόφαση του LeBron James. Να σου πω την αλήθεια, είμαι πάρα πολύ μπερδεμένος. Μέχρι πριν από λίγες μέρες ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι θα μείνει στο Cleveland. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι αυτή είναι η καλύτερη επιλογή του, να μείνει δηλαδή στο Cleveland και να τελειώσει εκεί την καριέρα του. Αλλά με όλα αυτά που έχουν γίνει τώρα με τον Leonard και τους San Antonio Spurs, τίνω λίγο προς το Los Angeles. Αν ο Leonard βρει έναν τρόπο να φύγει από τους San Antonio Spurs και να πάει στους Los Angeles Lakers, νομίζω ότι οι πιθανότητες να δούμε και τον LeBron James στους Lakers θα αυξηθούν την ίδια στιγμή. Αλλά ρε παιδιά, δεν ξέρω. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η καλύτερη επιλογή για εκείνον είναι το Cleveland. Είναι μια ομάδα που πάντα του έκανε και πάντα θα συνεχίσει να του κάνει τα χατήρια. Θα παίζει στους τελικούς
της Ανατολής πιστεύω εύκολα ή δύσκολα, οπότε δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο λόγο να φύγει από τους Καβαλιές, ειδικά για να πάει στη δυτική περιφέρεια. Ναι. Τώρα, άμα πάει στους Lakers, δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι, εντάξει, playoffs θα μπει, αλλά δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι μπορεί στα επόμενα δύο χρόνια να φτάσει, ας πούμε, στους τελικούς της Δύσης, όταν οι Warriors και οι Rockets βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο. Mm-hmm. Τι να πω, δεν ξέρω, μακάρι να πάρει την καλύτερη απόφαση και για τον μπάσκετ, γιατί ξέρεις, όταν πολλοί παίκτες μαζεύονται σε μία ομάδα, κάπως λίγο χαλάει η συνταγή. Και θα ήθελα να δω το LeBron James να μένει στο Cleveland. Δεν ξέρω, εμείς το έχουμε όλοι εύκολο στο μυαλό μας, ότι φεύγει ο ένας παιχταράς και πάει και παίζει με έναν άλλο παιχταρά και κατευθείαν βρίσκουν χημεία, αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο εύκολο όσο το νομίζουμε εμείς. Εννοείται ότι δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά νομίζω δεν είναι και καλό για το NBA να συγκεντρώνονται τρεις παίκτες, τέσσερις παίκτες σε μία ομάδα. Το ιδανικό είναι να μείνει στο Cleveland και από εκεί και πέρα ας πάει ο Paul George και ο Leonard στους Lakers και βλέπουμε. Μάλιστα. Αυτό. Κάτι ήθελα να σας πω τώρα, για αυτό που είπες πριν μάλλον, για τους παίκτες που θα κοιτάνε οι ελληνικές ομάδες και οι ευρωπαϊκές Summer League. Να πούμε ότι φέτος θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, δεν το έχει καταλάβει πολλοί κόσμος, αλλά με τα two-way contracts που μπήκανε πέρυσι στο NBA και με δεδομένο ότι φέτος τα χρήματα... Καλά κάνεις και το λες. Ναι. Ναι, τα χρήματα στην G League, ο μισθός στην G League, στη θηγατρική λίγκα δηλαδή του NBA αυξήθηκε. Νομίζω ότι κάθε Αμερικανός που σέβεται τον εαυτό του και ονειρεύεται το NBA θα προσπαθήσει να βρει μια ευκαιρία εκεί. Και τα two-way contracts είναι μια μεγάλη απειλή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και το γεγονός ότι οι μισθοί στην G League ανέβηκαν και γενικά η θηγατρική λίγκα προσπαθεί να ανέβει ένα επίπεδο και να γίνει ακόμη πιο δυνατή. Βλέπουμε ότι πλέον 29 ομάδες έχουν ένα παράρτημα σε αυτή τη λίγκα. 29 ομάδες του NBA εννοώ. Οπότε συγγνώμη που σε διακόπτω. Πέρσι, από όσο είχα μάθει εγώ, μιλάμε για ένα συμβόλαιο στη G League. Είναι ένα καλό συμβόλαιο Αμερικανού στην Ευρώπη. Καλό. Δεν μιλάμε για 300 χιλιάρικα. Okay, όχι, αλλά... όχι. Μέχρι πέρυσι ήταν 35.000. Δεν είχε πάει από πέρυσι τα 70-80, κάπου εκεί. Ή από φέτος ισχύει αυτό. Όχι. Από φέτος ανέβηκαν. Και ξέρεις τώρα ότι πολλοί Αμερικάνοι θα... Νομίζω θα προσπαθήσουν να εξαντλήσουν τα περιθώρια μέχρι το τέλος του καλοκαιριού δηλαδή και θα δούμε πάρα πολλές ομάδες να περιμένουν, πάρα πολλές ομάδες που θέλουν να επενδύσουν χρήματα, ναι. Θα τις δούμε να περιμένουν τελευταία στιγμή για να βρουν κάποιους κυρίως κοντούς αθλητές. Mm-hmm. Γενικά δεν είναι πολύ αισιόδοξα τα πράγματα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, δεν το έχει καταλάβει πολλοίς κόσμος, αλλά το NBA προσπαθεί και βρίσκει συνεχώς τρόπους για να παίρνει τα καλύτερα ταλέντα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το είδαμε και πέρυσι με τον Mike James που εντάξει, για πολλούς και διάφορους λόγους δεν κατάφερε να βγάλει τη χρονιά στις Ηνωμένες Πολιτείες, γύρισε στην Ευρώπη, αλλά όλο και περισσότεροι πλέον θα προσπαθούν να βρίσκονται στην πατρίδα τους παρά να ψάχνουν ένα συμβόλαιο στην Ευρώπη σε εμάς. Μάλιστα. Ωραία, Χάρη. Σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Σε αφήνω και όταν δεις και το παιχνίδι που θέλεις τώρα, φίλε. Ωραία. Γιατί είσαι με αυτούς που δεν πρέπει, αλλά τι να κάνουμε, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, να σε καλά, καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον Χάρη Σταύρου, τον αρχισυντάκτη του NBA Ελλάς. Εντάξει, είπαμε, μπορεί το Μουντιάλ να είναι στο προσκήνιο, αλλά για εμάς τους μπασκετικούς σήμερα η μέρα του draft έχει πάντα ενδιαφέρον, πάντα έχει κάτι διαφορετικό και επειδή όλοι όσοι ασχολούνται βλέπουν ότι μιλάμε για μια φουρνιά με πολύ μεγάλο έτσι... Με πολύ μεγάλες δυνατότητες. Ο Χάρης μας είπε ότι μπορεί να είναι μια φουρνιά επίπεδου LeBron, Wade, Carmelo και όλα αυτά. Που ήταν ουσιαστικά η πιο καλή ποιοτικά φουρνιά που είδαμε τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι με την έκρηξη, να το πω έτσι, του ίντερνετ και τα social media, τα τελευταία χρόνια κάθε φορά όταν μιλάμε για τον draft, τέτοιες προσδοκίες υπάρχουν από διάφορους παίχτες. Γι' αυτό κρατάμε και λίγο μικρό καλάθι, απλά οι περισσότεροι συμφωνούν ότι φέτος αυτή η φουρνιά έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, φτάσαμε 9, πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα για τα δικά μας τα ελληνικά, να δούμε τι γίνεται και στην Ευρώπη. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο δεύτερη ώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα εκπομπή. Στην πρώτη ασχοληθήκαμε λίγο περισσότερο με αφορμή το draft. Μιλήσαμε λίγο παραπάνω για NBA, καθώς σήμερα στις 2 ξεκινάει η διαδικασία της επιλογής των παίκτων στο draft. Πάμε λίγο στα δικά μας
Πάμε λίγο στα ευρωπαϊκά και ελληνικά. Εντάξει, είπαμε ότι οι μέρες είναι τέτοιες που επαφές, κουβέντες γίνονται σε διάφορες ομάδες. Λίγες προχωράνε έτσι σε συμφωνίες, να το πω έτσι πολύ απλά. Οι προπονητές, οι διοικούντες γενικότερα είναι σε επαφές με διάφορους ατζέντιδες, ούτως ώστε να έχουν έτοιμες επιλογές όταν έρθει η ώρα να αποφασίσουν. Μας έλεγε πριν ο Χάρης ο Σταύρου που μιλούσαμε με αφορμή τον draft ότι το ζήτημα αυτό ισχύει από πέρσι με την G League, όπως λέγεται, του NBA. Δηλαδή, το πρώην NBDL που έχει αλλάξει όνομα και έχει γίνει G League, ουσιαστικά προσπαθεί να γίνει ένα κανονικό πρωτάθλημα, παρότι έχει θυγατρικές ομάδες των ομάδων του NBA και τα προηγούμενα χρόνια ήταν όντως θυγατρικές οι ομάδες, το πω έτσι πολύ απλά. Και τώρα είναι θεατρικές ομάδες, απλά τώρα δίνουν περισσότερα χρήματα και προσπαθεί όσο μπορεί το NBA και αυτό το πρωτάθλημα να το αναπτύξει. Κάτι που σημαίνει λοιπόν ότι για έναν Αμερικανό το να μείνει στην πατρίδα του και να έχει πάντα έναν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με το NBA είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γενικά οι Αμερικανοί, όλοι οι Αμερικανοί, είτε στο πιο μπροστά μέρος του μυαλού τους, είτε στο πίσω, έχουν ότι μπορούν να παίξουν το NBA. Και ολονών το όνειρο είναι αυτό. Να παίξουν εκεί. Από τον μεγαλύτερο παίχτη που μπορεί να έρθει στην Ευρώπη μέχρι το μικρότερο. Ακόμα και ένα παίχτη που παίξει στην Ευρώπη με 25.000 συμβόλαιο, να το πω έτσι πολύ απλά, και 30, κάποια στιγμή πιστεύει ότι μπορεί να παίξει το NBA. Καλός ή κακός. Έτσι λοιπόν έχει έρθει από πέρυσι ουσιαστικά η G League και φέτος. Και το κομμάτι το οποίο είχε το πλεονέκτημα η Ευρώπη ήταν ότι ένα παίχτη που μπορεί να έμενε στην προπαρασκευαστική λίγα του NBA, θέλοντας να κρατήσει το όνειρό του ζωντανό, έχανε σε χρήματα. Γιατί η G League έβγαινε 30-35 χιλιάρικα δολάρια. Τώρα έχει πάει στα 70-80. Είναι τα διπλά και παραπάνω. Οπότε γίνεται ακόμη πιο δύσκολο για μια ομάδα που δεν διαθέτει 200-300 χιλιάρικα το χρόνο για να δίνει στους δύο καλούς Αμερικανούς, από 200-300, να το πω σωστά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι ανοιχτό. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Το λέω με αφορμή το ότι, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα θα βρεθεί στο Summer League του NBA που γίνεται στο Las Vegas από τις 11 Ιουλίου μέχρι τις 17 και με τον προπονητή τον Λέο Βαθεδούρου και με τον Νίκο Σταυρόπουλο, προκειμένου οι παίχτες που έχει στις λίστες του, γιατί έχει παίχτες στις λίστες που έχουν προταθεί, οι οποίοι θα είναι εκεί, και να τους δει και να κάνει όχι μια κουβέντα μαζί τους, να υπάρχει μια επαφή και μια καλύτερη εικόνα από κοντά κιόλας, και γενικότερα να ανοίξει και αυτός τους ορίζοντές του με ατζέντιδες, με παίχτες και όλα αυτά. Αλλά έχει γίνει πολύ πιο δύσκολη η αμερικανική αγορά επιπέδου, να το πω έτσι. Το να βγει στην αγορά και να πάρεις ένα παίχτη που έπαιζε, λέω για παράδειγμα, στην Ουγγαρία ή στη Φιλανδία, okay, αυτό είναι πιο εύκολο. Να πάρεις έναν παίχτη ο οποίος μπορεί να έδωσε ένα πρωτάθλημα πιο χαμηλού επίπεδου, ο οποίος μπορεί πέρσι να έχει αυτό το πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, 15-20 πόντους μέσο όρο, και μπορεί να είσαι το επόμενο του βήμα στην καριέρα. Απλά πολλές φορές αυτές οι περιπτώσεις δεν μπορούν να κάνουν και το επόμενο βήμα όταν πάνε σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Γενικά το κομμάτι των Αμερικανών νομίζω θα απασχολήσει λίγο αργότερα τους περισσότερους. Για τον Άρη θα τα πούμε στην πορεία, θα μιλήσουμε και με το Σταμάτη, να πάρουμε ό,τι ρεπορτάζ υπάρχει από εκεί. Για το Σταμάτη θα μιλήσουμε και λίγο για τον draft, γιατί είναι για αυτός άνθρωπος που σίγουρα θα ξενυχθεί σήμερα για να το δει. Στα του ΠΑΟΚ έχουμε πει και έχουμε αναφερθεί ότι το θέμα του Μαργαρίτη που ολοκληρώθηκε άμεσα ήταν το πιο σημαντικό σε πρώτη φάση. Οι άνθρωποι του ήταν στην Αθήνα χθες. Ο Μπάνε Πρέβης νομίζω είναι και σήμερα, γιατί είχε και Δέλτα Σήμα ο Εσάκε. Ήταν στην Αθήνα με αφορμή άσχημα γεγονότα και κηδείες ήταν του Κώστα του Πολίτη και του Προέδρου της Κηφισιάς, και μιλάω για τον Ηλία Παθεοδόρου και τον Δημήτρο Μενδάκο που ήταν εκεί, γιατί πραγματικά πέρασαν πάρα πολλά μαζί του με τον
και ο Λατσούδα. Γενικά ο ΠΑΟΚ ψάχνεται, κάνει επαφές, έχει λύσει τα χέρια, ξεσκαρτάρει αυτές τις λύσεις να δει τι ακριβώς θέλει. Πάντα έχει ψηλά σε ενδιαφέρον το κομμάτι που έχει να κάνει με τον Phil Goss. Αν και δεν νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί να ξεκαθαρίσει άμεσα το συγκεκριμένο θέμα. Απλά στον ΠΑΟΚ το ιδεατό του σενάριο έχει τον Phil Goss στην ομάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν εναλλακτικές. Έτσι, γνωρίζοντας ότι μπορεί να είναι μια υπόθεση που θα τραβήξει και στο τέλος να μην έχει θετική κατάληξη για την ομάδα. Τα τελευταία 24 ώρα έχει κυκλοφορήσει ένα θέμα που έχει να κάνει με τον Βασίλη τον Χαραλαμπόπουλο, αναμενόμενα νομίζω, θέμα το οποίο προκύπτει για το Περιστέρι. Έχει προπονητή στο Περιστέρι, ο Αγίος ο Πεδουλάκης, έτσι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος συνεργάστηκε με τον Χαραλαμπόπουλο στο Παναθηναϊκό. Από τον ΠΑΟΚ λέγεται ότι δεν έχουν αφήσει την περίπτωση τη συγκεκριμένη. Απλά είναι αυτά που έχουμε πει για τον Χαραλαμπόπουλο όσες φορές έχει γίνει κουβέντα για το μέλλον του μέσα στη σεζόν και πέρσι όταν ήρθε. Οποιαδήποτε απόφαση έχει να κάνει για τον Χαραλαμπόπουλο προέρχεται από τον Παναθηναϊκό. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να τον αφήσει ελεύθερο ο Παναθηναϊκός, αν και είναι σε μια κατάσταση περίεργη η σχέση του Χαραλαμπόπουλου με τον Παναθηναϊκό. Κατάσταση περίεργη σε ποια λογική? Ότι η χρονιά που έκανε στον ΠΑΟΚ δεν ήταν τέτοια που να ψήσει τόσο πολύ τον Πασκουάλ ότι θα τον έχει με ένα ρόλο στην ομάδα την επόμενη σεζόν στο Παναθηναϊκό. Θα θέλει να ξαναδώσει δανεικό ο Παναθηναϊκός? Θα θέλει ο παίχτης να ξαναφύγει δανεικός? Μπορεί να γίνει μια κουβέντα να τον αφήσει ελεύθερο. Αν τον αφήσει ελεύθερο, νομίζω ότι θα ασχοληθεί πάρα πολλοί κόσμος με τον Χαραλαμπόπουλο. Στη βάση που ίσχυε και πέρσι για τον ΠΑΟΚ και μπορεί να ισχύει και φέτος και την επόμενη σεζόν μάλλον, είτε για τον ΠΑΟΚ είτε για οποιαδήποτε άλλη ομάδα, δηλαδή όσο δανεικό, δεν ξέρω κατά πόσο θέλουν να ασχοληθούν πολλές ομάδες. Αλλά λέω, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι αν ο Χαραλαμπόπουλος έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, πιθανολογώ ότι και η ΑΕΚ θα ασχολούνταν. Λέω ένα παράδειγμα. Πιθανότητα ότι και ο Ολυμπιακός ασχολούνταν σε μια τέτοια περίπτωση. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι οποιαδήποτε απόφαση έχει να κάνει για τον Χαραλαμπόπουλο ανοίξει τον Παναθηναϊκό. Και ο Παναθηναϊκός στην δεδομένη χρονική στιγμή, προφανώς και αυτός έχει άλλες προτεραιότητες. Να υπενθυμίσω ότι πέρσι, όταν ο ΠΑΟΚ ασχολήθηκε πρώτη φορά με το συγκεκριμένο θέμα και ουσιαστικά συμφώνησε για τον Χαραλαμπόπουλο, ήταν περίπου τέτοια εποχή πέρσι. Ανακοινώθηκε πολύ πιο μετά. Γι' αυτό λέω ότι ο Παναθηναϊκός έχει άλλες προτεραιότητες. Αν θέλει να ανανεώσει το καλάθι, προφανώς και αυτό είναι κάτι που τον καίει. Από ό,τι είδα, μέσα στις επόμενες δύο ημέρες είναι να υπάρξει απάντηση, είναι να γίνει νέο ραντεβού. Αυτό λίγο δεν το θυμάμαι. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει άλλες προτεραιότητες εδώ μέχρι χρονική στιγμή και θα δούμε τι θα γίνει με τον Χαραλαμπόπουλο. Αλλά ότι υπάρχει επιλογή του Περιστερίου, υπάρχει. Και δεν είναι μόνο η συνεργασία που είχε ο Χαραλαμπόπουλος με τον Παναθηναϊκό. Με τον Πεδουλάκη στο Παναθηναϊκό, είναι και άλλοι λόγοι που έχουν να κάνουν και με τον ατζέντη που μπορεί να παίξουν ρόλο στο να μετακομίσει το Περιστέρι, προφανώς ο δανεικός για τον επόμενο χρόνο. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι ότι για την υπόθεση του Χαραλαμπόπουλου έκανε θυσίες. Το να μπει στη διαδικασία να φθαρεί, να το πω έτσι πολύ απλά, γιατί δεν το πήρε τον παίχτη ελεύθερο, το πήρε δανεικό από τον Παναθηναϊκό. Μπήκε σε αυτή τη διαδικασία γνωρίζοντας τις συνέπειες, τη κριτική που μπορούσε να δεχθεί γι' αυτό, τον περίμενε. Και όταν λέω το περίμενε, ο Χαραλαμπόπουλος είναι ένα παιδί που όλα τα προηγούμενα καλοκαίρια δεν ξεκουραζόταν, γιατί είχε κάθε καλοκαίρι υποχρεώσει με μικρές εθνικές ομάδες και κάποια στιγμή του βγήκε ένα θέμα στους προσαγωγούς, το οποίο όταν ήρθε στο ΠΑΟΚ αποφασίστηκε ότι πλέον δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί συντηρητικά. Πρέπει να γίνει η επέμβαση όπως και έγινε και ο παίκτης ουσιαστικά ήταν διαθέσιμο στο Δεκέμβριο για τον ΠΑΟΚ. Υπήρξε το θέμα μέσα στα play-off που είχε να κάνει με την παρουσία του στο camp του NBA στο Τρεβίζο. Κάτι όμως το οποίο ουσιαστικά ήταν συνεννοημένο. Δεν ξέρω αν μπορούσε να αλλάξει. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ μπορούσε να κάνει κάτι για να τα αλλάξει αυτό. Ο Χαραλαμπόπουλος μπορούσε να πάρει την όποια απόφαση ήθελε. Γιατί πήρε για να πάει στο κάμπ εκεί για να δοκιμάσει.
όταν θα έρθει η ώρα να αποφασίσει, εφόσον υπάρχει ο ΠΑΟΚ στο τραπέζι, πιθανολογώ ότι θα το σκεφτούν η πλευρά του Χαραλαμπόπουλου. Πάντα με τα δεδομένα τα οποία συζητάμε, έτσι, είτε ως δανεικός, είτε ως ελεύθερος. Προφανώς και ο ΠΑΟΚ θα θέλει να πάρει ελεύθερο. Και να τον έχει από την αρχή της προετοιμασίας, να τον έχει μη έχοντας μάλλον για πρώτο καλοκαίρι ουσιαστικά αγωνιστική δράση, που σημαίνει ξεκούραση και φυσικά δουλειά ατομική και όχι αποστολές, προπονήσεις, παιχνίδια συνεχόμενα όπως είχε όλα τα προηγούμενα καλοκαίρια, κάτι που ισχύει για τον Κόνιαρη. Αλλά ο Κόνιαρης έτσι κι αλλιώς, όπως είναι γνωστό, θα είναι στο Λος Άντζελες τον επόμενο μήνα, καθώς εκεί η εταιρεία η οποία τον μανατζάρει κάνει ένα πολύ έτσι μεγάλο camp και θα είναι εκεί σε ένα camp βελτίωσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο ΠΑΟΚ τα έχει σκεφτεί όλα αυτά για τον Χαραλαμπόπουλο. Τα δεδομένα. Το να τον έχει από την αρχή της προετοιμασίας, να δουλέψει μαζί του και όλα αυτά για να τον έχει δεύτερη χρονιά. Γιατί για τον Χαραλαμπόπουλο πέρσι ήταν ένα καινούριο σκηνικό όλο αυτό. Μετακόμιση σε μια άλλη πόλη, νέο εργασιακό περιβάλλον, τραυματισμό στο ξεκίνημα. Δεν ήταν εύκολο και για αυτόν. Έτσι. Το να βγάλει πράγματα. Έδωσε κάποια πράγματα, δεν είχε σταθερότητα. Νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγαλύτερο ζητούμενο για όλα τα παιδιά αυτά που είναι εκεί στα 20-21 και έχουν ρόλο. Ξέρω ότι στο ΠΑΟΚ, αν συνεχίσει και την επόμενη σεζόν, θα έχει πάλι εμπιστοσύνη, θα έχει πάλι χρόνο, θα έχει πάλι ένα περιβάλλον τέτοιο που θα τον προστατεύει. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, όποια απόφαση, σε πρώτη φάση ανοίξει το Παναθηναϊκό. Γιατί μιλάμε για παίκτη του Παναθηναϊκού τώρα που μιλάμε. Αν θα αλλάξει κάτι στην πορεία του καλοκαιριού, είναι μια άλλη κουβέντα. Εγώ μιλάω για σήμερα 21 Ιουνίου. Πώς είναι τα δεδομένα. Έτσι, δεν μιλάω για το πώς θα είναι 21 Αυγούστου. Δεν μπορώ να το ξέρω. Έτσι. Αυτά όσον αφορά τον Χαραλαμπόπουλο, γιατί έτσι γίνεται κουβέντα με αφορμή το ενδιαφέρον και την επαφή που έχει γίνει προφανώς με την ομάδα του Περιστερίου. Γενικά το Περιστέρι κινείται. Δεν έχει προχωρήσει ακόμα έτσι σε ανακοινώσεις, να το πω πολύ απλά. Αλλά και για τον Χαραλαμπόπουλο έχει υπάρξει ενδιαφέρον. Για τον Κώστα Δετοκούμπο επίσης έχει γραφτεί ότι το Περιστέρι την ψάχνει. Στη λογική του να αναφέρει ένα νεαρό Έλληνα, ο οποίος, όπως μας είπε και πριν ο Χάρης ο Σταύρου, δύσκολα θα μείνει. Προφανώς θα γυρίσει στην Ευρώπη, θα έρθει μάλλον στην Ευρώπη για να πάρει σιγά σιγά χρόνο συμμετοχής και να δει που βρίσκεται σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή να φύγει από το κολέγιο πλέον και να παίξει. Για τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο έχω δει επίσης ένα δημοσίευμα που λέει ότι το Περιστέρι ενδιαφέρεται. Γενικά υπάρχει κινητικότητα και γενικά υπάρχουν ομάδες οι οποίες στα μάτια των περισσότερων δεν τους γεμίζουν το μάτι. Λέει, ας το Περιστέρι ανέβει από την Α2. Ναι, okay, ανέβει από την Α2, αλλά λεφτά να ρίξει έχει. Χθες λέγαμε εδώ με το Σταμάτη για τον ύφεστο Λίμνου. Τον πρώην Φάρο Κερατσινίου και Φάρο Λάρισας. Ήταν και αυτή μια ομάδα που φέτος, ειδικά στον Αμερικανό, θα ρίξει λεφτά. Τον Έλληνα για να τον ψήσει να πάει χειμώνα στη Λίμνο, που έχει κουνέλια και pop μόνο, θα του δώσει λεφτά. Έτσι, υπάρχουν και άλλες ομάδες δηλαδή που έρχονται, που βγαίνουν στο προσκήνιο. Το τι θα κάνουν μέσα σε σεζόν, ξαναλέω, και αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Το πώς θα βρουν χημεία, θα κάνουν καλές ομάδες, αν θα μπορέσουν να διεκδικήσουν κάτι. Αν δηλαδή, αν θα έχουμε ξανά μια ομάδα τύπου Προμηθέα, να το πω έτσι πολύ απλά, που φέτος πήγε πολύ ψηλά. Όχι ότι δεν ήταν αναμενόμενο, απλά δεν ήταν αναμενόμενο να πάει τόσο ψηλά και να έχει τόσο μεγάλη σταθερότητα. Και επίσης και εδώ είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε στο νου μας για την επόμενη σεζόν. Για τον Προμηθέα θα είναι η πρώτη χρονιά που θα παίζει Ευρώπη, που θα έχει παίξει Τετάρτη Σάββατο. Αυτό είναι φθορά. Για ομάδες οι οποίες, ακόμη για ομάδες που έχουν εμπειρία, αυτό το πράγμα τους φθείρει μέσα στη σεζόν. Αν είναι και το Λαύρο σε μια τέτοια κατάσταση, που λέγεται ότι έχει τη διάθεση να παίξει ο Champions League, προφανώς από τα προγραμματικά, αλλά και πάλι, αν καταφέρει να βρεθεί στους ομίλους, και για το Λαύριο θα είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή, μπορεί να είμαστε ακόμα σε πολύ αρχικό στάδιο όσον αφορά τα ρόστερ που θα δούμε, το πώς θα είναι οι ομάδες, και να έχουμε ακόμα καιρό για να δούμε ολοκληρωμένα ρόστερ και να έχουμε περίπου μια εικόνα μετά τα πρώτα φιλικά για το πού κινείται κάθε ομάδα και το τι μπορεί να κάνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα δεν είναι ίδια
σε σχέση με φέτος. Δηλαδή, αν ο Προμηθέας ήταν στην Ευρώπη, αν είναι και το Λαύριο, σίγουρα μιλάμε για κάτι καινούριο. Υπάρχει μια ομάδα το Περιστέρι που έρχεται, που έχει χρήματα να ρίξει ένα προπονητή έμπειρο, τον Πετουλάκη. Υπάρχει μια ομάδα που μεταφέρεται στη Λίμνο πλέον και εκεί υπάρχουν χρήματα για να πέσουν. Γι' αυτό λέω ότι πάντα στο πρωτάθλημα των 12, κάτω από τους δύο, υπάρχουν διαφοροποιήσεις σχεδόν κάθε χρόνο. Και μην ξεχνάμε ότι και ο Ολυμπιακός είναι σε μια φάση περίεργη. Και αυτό μπορεί να παίξει ρόλο. Και όταν λέω είναι σε μια φάση περίεργη, εννοώ ότι ακούγονται διάφορα, δεν ξέρουμε τι από αυτά έχουν βάση. Χθες ο Βαγγέλης Μαρινάκης έβγαλε μια ανακοίνωση ουσιαστικά που λέει ότι, επειδή πολλοί τον ενέπλεκαν και στο μπάσκετ, ότι δεν μπλέκεται στο μπάσκετ, ότι έχει εμπιστοσύνη στον αδερφό Αγγελόπουλος, και ήταν μια ανακοίνωση στήριξη ουσιαστικά. Και ο Ολυμπιακός θα μπει σε μια κατάσταση καινούρια. Και οικονομικά θα δούμε που θα είναι. Και αυτό μπορεί να φέρει διαφοροποίηση και στην ΑΕΚ. Αν δει δηλαδή ότι μπορεί να ακολουθήσει, αν δει ότι ο Ολυμπιακός πέφτει οικονομικά. Αν δει η ΑΕΚ ότι μπορεί να το πάει πιο ψηλά η ίδια, μπορεί και να το κάνει. Γι' αυτό λέω ότι τώρα που μιλάμε, όλα είναι ανοιχτά, όλα είναι ρευστά. Μιλάμε, κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου για το τι μπορεί να κάνει κάθε ομάδα. Κάπου προς τον Αύγουστο θα έχουμε μια περίπου εικόνα για το πού είναι ο καθένας και το πού μπορεί να φτάσει. Με βάση το τι ομάδα θα έχει κάνει, το τι λεφτά έχει ρίξει και όλα αυτά. Λοιπόν, FM κενό, τα μηνύματά σας στο 54526, τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή και στην ομάδα μας στο Facebook Basket City, όλο μαζί μία λέξη κάνουμε κουβέντα, και από εκεί πιθανολογώ το βράδυ ο Σταμάτης θα τα δώσει όλα με draft, θα έχει full ενημέρωση, live commentary. Για εσάς ποδοσφαιρικούς και παύλα στοιχηματίες που κλαίτε από το πρωί μέχρι το βράδυ με το Μουντιάλ, το Αργεντινή-Κροατία, τι έκπληξη στο 28 περίπου είναι στο 0-0. Από όσο ψιλοπαρακολουθώ, έχει μια δύο φάση η Αργεντινή. Είναι στο 0-0. Τι να κάνουμε, παιδιά, δίνουμε ενημέρωση για το Μουντιάλ, γιατί όλοι σας ασχολείστε με αυτό αυτές τις μέρες. Παρότι όσοι ασχολείστε και βλέπετε και παιχνίδια, δεν νομίζω να περνάτε και πολύ καλά. Δεν νομίζω να βλέπετε δηλαδή τέτοιο θέαμα που να πεις πω τι ματσάρες έχουμε δει και όλα αυτά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά με τα του ΠΑΟΚ. Λίγο πιο μετά το διάλειμμα θα μιλήσουμε λίγο και με τον Σταμάτη και για τα τουάρι και για ό,τι άλλο έτσι μπασκετικό θα συζητήσουμε, όπως κάνουμε πάντα με τον Σταμάτη. Για κάτσε λίγο τη λέει. Μην είσαι σκληρός με τη Λίμνο. Γιατί σκληρός να με τη Λίμνο. Μια χαρά. Όσοι έχουν πάει ξέρουν. Δεν έχω πάει, θα ήθελα να πάω διακοπές. Να πω την αλήθεια, μου έχουν πει ότι είναι πολύ ωραίος προορισμός για διακοπές, αλλά μέχρι εκεί τίποτα άλλο. Μέχρι εκεί. Μου έχουν πει ότι αν πιάσει αέρα εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Θα μας πει ο φίλος και στην άλλη, αν δεν είναι φαντάρος. Εκεί αν έχει πάει. Λοιπόν, φτάνουμε 9.30, πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάμε μέχρι και τις 10 εδώ στο Λίμπερο 107,4. Basket City, στο μπασκετικό δίωρο. Συνεχίζουμε. Εδώ έχουμε κάνει μια κουβέντα που αφορά το NBA κυρίως και το draft. Αναφερθήκαμε λίγο στα του ρεπορτάζ. Αυτό που έλεγα πριν για τον Καλάθι είναι μια, όπως γίνει, μια διορία δύο ημερών για απάντηση του Νίκ Καλάθι στην πρόταση που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, πρόταση η οποία φέρεται να φτάνει τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια. 6,5, ξαναλέω. Έτσι. Είναι λίγο πολλά για τον Καλάθι. Βέβαια, με τη χρονιά που έκανε φέτος είναι πολύ κοντά στο να πάρει ένα ακόμα πολύ 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 μεγάλο συμβόλαιο ο γκάρ του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδος ενίοτε. Λοιπόν, Σταμάτη μου, λέει, τι γίνεται, φίλε μου? Καλά, φίλε μου Νικό. Όλα καλά. Όλα καλά. Κάπου διάβασα η Χιμ και λέει του δίνει 9. 9 για 3 χρόνια για αυτή. Προφανώς, δεν νομίζω να είναι για λίγο. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα, βγάζεις άκρη. Δεν ξέρω, εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω γιατί έχει μπει σε αυτή τη λογική. Γιατί NBA να πάει ο Καλάθης να βρει λεφτά και ρόλο δύσκολα. Έτσι, δηλαδή στο NBA 48% είναι εφορία. Ναι, για να βρει κάποιο συμβόλαιο, δηλαδή να του δώσει μια ομάδα, ναι, 9 εκατομμύρια, θα θεωρά πιθανό και ρόλο. Ευρώπη,
με αυτό το καζί που έχει δεν τον ακουμπάει κανείς εκτός από Ρωσία. Να σου πω λίγο κάτι. Πες ότι δεν συμφωνεί με τον Παναθηναϊκό. Και βγαίνει στην αγορά, ρε φίλε, στην Ευρώπη. Άσε το NBA, οκ. Okay. Εγώ να συμφωνήσω ότι για το NBA δύσκολα. Τα βρίσκει αυτά τα λεφτά. Που λέμε τώρα, τα 2 εκατομμύρια το χρόνο. Και από τη Φενέρ μπορεί να τα βρει. Μπορεί, εγώ λέω. Από τη Φενέρ, εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι έγινε με, τον Κούστο χορηγό. Από Ρωσία μπορεί να τα βρει. Από την Μπαρσελόνα δεν μπορεί να τα βρει. Άντε, λίγο πιο κάτω να είναι. Δεν τα δίνει η Μπαρσελόνα. Άντε, να είναι πιο κάτω. Εντάξει, πιο κάτω μπορεί να βρει. Είναι πολλά, βέβαια είναι πολλά. Εντάξει, τώρα μην. Αλλά θα μου πει τώρα είναι και ένα παίκτη ο οποίο στη θέση του μπορεί να πει ότι είναι και αν όχι ο κορυφαίο μέσα στου τρει. Ναι, η χρονιά που έχει κάνει φέτο είναι εντάξει, πάρα ναι, πολύ υψηλή επίπεδο. Αλήθεια να λέγεται, έτσι δεν είναι δηλαδή ότι είναι από κακή χρονιά, είναι μια από εκπαιδευτική χρονιά. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός αυτό τα έχει τα δίνει. Ναι. Και δηλαδή, η αλήθεια είναι. Θα είναι το budget των υπόλοιπων 11. Θα λεφτά που θα πάρει ο. Μπορεί και παραπάνω. Ο Καλάδης είναι το budget των υπόλοιπων 11. Ναι. Εντάξει, λίγο μετά τη μαγιά σου. Ναι, ναι. Αγαπημένο. Αγαπημένο. Αγαπημένο, ναι. Εντάξει, πάλι καλά που έχουμε λίγο να ασχολούμαστε με άλλα πράγματα εκτός Ελλάδος καμιά φορά, δηλαδή με draft και όλα αυτά. Γιατί. Δηλαδή ανακοινώθηκε τώρα θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και δεν νομίζω ότι συγκινήθηκε κανείς μπασκετικός, ας πούμε, δηλαδή ότι θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα τάδε, θα γίνει κλήρωση τάδε. Εντάξει, άντε εμείς στην πόλη διαφερόμαστε πότε θα παίξει ο Άρης με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, γιατί είναι τοπικό ντέρμπι και γιατί. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον, αλλά από εκεί πέρα νομίζω ότι. Και να μην γίνει κλήρωση προλόγως και να μας πούνε μια μέρα ότι αυτό είναι το πρόγραμμα, δεν θα. Δεν θα φίλε, σου λέω, νομίζω ότι η όλη κουβέντα για το πρωτάθλημα έχει. Κλείνεται μάλλον μέσα σε αυτό που μας είπε χθες ο Στέφανος Οδέδας, ότι τον καλό τον παίχτη δεν μπορείς να τον κρατήσεις. Ναι. Και τον καλό δεν θες, τον κακό δεν θες να τον κρατήσεις. Οπότε κάθε χρόνο είσαι σε μια διαδικασία να αλλάζεις ομάδες. Έτσι, είναι μεγάλη αλήθεια. Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό που, που υπόθηκε. Ομολογωμένος. Μακάρι κάποια στιγμή να αλλάξουν τα πράγματα στην Ελλάδα, αλλά. Εντάξει, ελπίζαμε μήπως η ΑΕΚ μπει πόλος και όλο αυτό ξέρεις αλλάξει λίγο για τις ισορροπίες και λίγο και οι δικοί μας εδώ κινηθούν. Εντάξει, κυρίως ο ΠΑΟΚ, γιατί ο Άρης τώρα για να κινηθεί πρέπει να βρει κάποιον ο οποίος να βάλει. Να πληρώσει χρέη και μετά να κάνει τι κάνει, έτσι, δηλαδή η κατάσταση των Άρης είναι πολύ πιο δύσκολη. Mm-hmm. Δεν ξέρω η ΑΕΚ αν μπορέσει τελικά να μπει, γιατί εντάξει και, με, και την, τότε που έγινε υπήρχε το δίδυμο Άρη ΠΑΟΚ που χτυπιόταν στους τίτλους, έτσι, με τον Άρη τότε να κυριαρχεί τον ΠΑΟΚ, ήταν δεύτερος, κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ πέρασε πρώτος. Μπήκε σιγά σιγά τότε, ας πούμε ήταν ο Πανιόνιος λίγο που ήταν υψηλό. Σφίνα δεν μπορείς να το πεις, αλλά ακολουθούσε. Μόλις μετά λίγο ξύπνησε ο Ολυμπιακός, είδες μετά ξύπνησαν όλοι. Δηλαδή Παναθηναϊκός, έτσι πάει η ιστορία. Πρέπει κάποιος να μπει, να σπάσει λίγο τη σφίνα, να μπει σφίνα να σπάσει το δίδυμο για να ξυπνήσουν και άλλοι. Τι να πω, ξέρω, ας ελπίσουμε κάποια στιγμή να γίνει γρήγορα σχετικά, έτσι. Ναι, ναι. Στα ρεπορταζιακά του Άρη υπάρχει κάτι το οποίο αξίζει αναφορά σημερινό? Όχι, δεν έχει κάτι τρομερονικό. Mm-hmm. Ο κύριος Γουλιέλμος έδωσε το παρόν στο Δωσούτο Εσάκε. Τα μεταγραφικά είναι στάσιμα αυτή τη στιγμή. Το βάρος έχει πέσει στον Ποχορίδη. Γίνει συγκεκριμένη πρόταση η οποία βέβαια δεν μπορεί να φτάσει στα νούμερα που θέλει ο Ποχορίδης. Είναι λογικό αυτό στα κασέ. Τον Ποχορίδη που θα τον πει ο Άρης με άλλους τρόπους, δηλαδή λόγω του περιβάλλοντος, έτσι οι γονείς του είναι σε κάθε μάτς στον Άρη, δηλαδή πάντα έτσι μου πήγε να παίζει ο Άρης. Του δίνουν ρόλο ηγέτη, κάτι που δύσκολο να βρεις άλλες ομάδες. Προσπαθεί ο Άρης να κλείσει το θέμα του Ποχορίδη όσο γίνεται γρηγορότερα, γιατί αν βάλεις ότι έφυγε ο Τσαϊρέλης, αν βάλεις ότι συνεχίζει ο Αθηναίου, αν βάλεις ότι έφυγε ο Μούρτος, δηλαδή φύγαν τρεις Έλληνες, ο Άρης πρέπει να καλύψει από κάπου τους το ελληνικό κορμό. Δεν μπορεί, δηλαδή, και η αγορά είναι μετρημένη των Ελλήνων. Δεν είναι πολλοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στο πορτοφόλι, θα λέγαμε, το Άρη, αντέχει ο Άρης δηλαδή να πάρει κάποιους παίκτες πολύ ψηλότερα, με ψηλότερα κασέ. Έτσι. Κοίτα, μια δηλαδή, τέτοια λύση πάρουμε. Δεν είναι ο Σλαφτσάκης, ας πούμε. Ναι, εντάξει, είναι ο Σλαφτσάκης, ναι. Δηλαδή, το λέω με τη λογική, ας πούμε, ότι ο Άρης ενδιαφέρει για τον Τζιαράκη και ο Τζιαράκης έκλεισε την Κιμή και πλέον, άμα δεις, δεν υπάρχουν άλλοι Έλληνες
ψηλή στη λογική του Τζιάρα, δηλαδή νεαρός. Έτσι, περισσότερο είναι κάποιες ηλικίες. Δηλαδή δυσκολεύεται άρεσε πάρα πολύ, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ στους Έλληνες παίχτες, έτσι. Σίγουρα θα κινηθεί προκειμένου να βρει κάποιους ξένους, και εκεί πέρα βέβαια τα οικονομικά είναι ένα εμπόδιο, έτσι. Ο Άρης, το ξέρουν αυτό, το ξέρει ο Αγγέλου, ότι είναι πρόβλημα το οικονομικό, γιατί δεν μπορεί να δώσει κάποια λεφτά που θέλει ο ίδιος σε συγκεκριμένους παίχτες. Νομίζω ότι έχουν θέσει ως προτεραιότητα το θέμα του Μποχωρίδη, να δουν τι θα γίνει οριστικά στο θέμα το συγκεκριμένο, και αναλόγως μετά να κινηθούν, γιατί αν ο Μηγέννη, το λέμε τώρα για τον Άρη, δεν προχωρήσει τον Μποχωρίδη, ο Άρης θα μπορεί αυτά τα χρήματα που δίνει τώρα στον Μποχωρίδη να τα δώσει για έναν Αμερικάνο, για παράδειγμα. Αν κλείσει ο Μποχωρίδης, καταλαβαίνει κανείς ότι ο Άρης τουλάχιστον για δύο θέσεις Αμερικανού θα ρίξει πολύ τα χρήματά του, δηλαδή θα ψάξει να βρει ευκαιρίες, έτσι, οι Αμερικανούς και οι Ευρωπαίους. Θα ψάχνουν κάποιες ευκαιρίες με χαμηλά χρήματα, μπορεί να περιμένει κιόλας, έτσι, γιατί είναι και ένα παιχνίδι τώρα κινήσεων και που γίνεται με τη λογική ότι κάποιοι παίχτες ζητάνε τώρα κάποια χρήματα, περιμένεις, μπορεί μετά να πέσει το κασέ τους. Γενικά δηλαδή παίζει και αυτό το παιχνίδι, όλοι το παίζουν αυτό, έτσι, και οι μάνατζερ και αυτό λίγο που έχει να κάνει με το σχεδιασμό του Άρη και... Έτσι μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Εντάξει, στο κομμάτι που έχει να κάνει με τους Αμερικανούς, είτε λίγο πιο μετά, θα βρεθούν κάποιες λύσεις. Στον ελληνικό το κορμό είναι ένα ζήτημα. Ναι. Και με βάση το όνομα που έχει στην αγορά τα τελευταία χρόνια και το τι κυκλοφορεί, γιατί αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Το να βγεις για να πάρεις παίχτες για να πάρεις, okay. Το θέμα είναι να μπορείς να έχεις ένα ανταγωνιστικό ρόστερ. Έτσι, όπως είπες Νίκο, είναι και το θέμα τι όνομα έχει ο Άρης, έτσι, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια το όνομα του Άρη πάλι έχει χαλάσει όσον αφορά την αξιοπιστία. Έτσι, προσπαθεί να γίνει μια προσπάθεια τώρα πάλι να φτιαχτεί, αλλά γενικά θέλει πολλή δουλειά για να το φτιάξει αυτό. Έτσι, που ουσιαστικά είχε φτιαχτεί και ο Λάσκαρης ο ίδιος την πρώτη χρονιά το είχε φτιάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά μετά ο ίδιος το κατέστρεψε. Και είναι και αυτό που λες, τι υπάρχει στην αγορά, ποιοι οι Έλληνες είναι ελεύθεροι. Έτσι, κάποιους παίκτες τους ήθελε ο Άρης, κινήθηκε για αυτούς. Βλέπουμε όμως ότι πιθανότητα καταλήγουν σε άλλες ομάδες και αυτό είναι το πρόβλημα για τον Άρη. Τότε δεν μπορείς να βγεις στην αγορά και να δώσει πολλά χρήματα για τους Έλληνες. Δηλαδή οι Έλληνες θα ποντάρει κυρίως το γεγονός ότι τους δίνει χρόνο, τους δίνει αγώνες με τη λογική της Ευρώπης. Εκεί θα ποντάρει ο Άρης. Αυτό είναι και ένα θέμα της Ευρώπης το οποίο θα παίξει ρόλο. Δηλαδή αν ο Άρης αγωνιστεί στον μπάσκετ του Champions League, σίγουρα είναι ένα δέλεαρ για ορισμένους παίκτες να έρθουν. Αλλά εντάξει, η πραγματικότητα όμως, για να μην κρύβομαστε στο δάχτυλό μας, είναι ότι οι Έλληνες κυρίως οι παίχτες θέλουν να έχουν κατοχυρωμένα τα χρήματά τους. Αυτό είναι. Τώρα, αν παίξουν Ευρώπη, αν δεν παίξουν Ευρώπη, νομίζω ότι λίγο τους νοιάζει αυτή τη στιγμή. Οι Έλληνες παίχτες θέλουν τα χρήματά τους να κατοχυρώσουν, να είναι εξασφαλισμένοι. Οι Αμερικάνοι είναι εντάξει, βλέπουν τη λογική της Ευρώπης, γιατί σου λέει θα κάνω νούμερα, του χρόνου μπορεί να βρει ένα καλό συμβόλαιο. Είναι διαφορετική η λογική των Αμερικανών παίχτων όταν τους λες για Ευρώπη και μαθαίνουν ότι είναι μια αξιόλογη διοργάνωση. Ο Έλληνας, εντάξει, δεν θα πολύ νοιάσει νομίζω γι' αυτό. Ο Έλληνας θα κοιτάξει να διασφαλίσει τα χρήματα που θα συμφωνήσει να πάρει. Έτσι. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Εγώ πιστεύω ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα ίσως να έχουμε κάποιες εξελίξεις στα μεταγραφικά, είτε στο ελληνικό τοπίο, είτε στους ξένους. Και βέβαια και μέσα στις επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσει και το θέμα με τον μπάσκετ της Champions League. 24 νομίζω είναι η ημερομηνία που έχει ορίσει η FIBA για να ανακοινώσει και τις ομάδες που θα λάβουν μέρος στην διοργάνωση. Και υπάρχει μια γενική συνέλευση νομίζω στη Γενέβη που θα γίνει της FIBA. Εκεί αναμένεται να δώσει το παρόν ο κ. Γουλιέλμος ως εκπροσωπώντας τον Άρη για το θέμα και του μπαν αλλά και το θέμα της συμμετοχής. Θα δούμε, νομίζω η επόμενη εβδομάδα θα είναι πολύ κρίσιμη σε αυτά τα ζητήματα τα συγκεκριμένα. Έτσι. Τώρα κάτι άλλο δεν υπάρχει. Εντάξει, με τις προτάσεις με τα μπάνε έχουν γίνει προτάσεις, κάποιοι το βλέπουν θετικά. Πρέπει όμως να πας με μια συνολική, με ένα συνολικό αποτέλεσμα στη FIBA. Δηλαδή δεν μπορείς να πας με δύο διακανονισμούς και να έχεις άλλους τέσσερις που εκκρεμούν. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Η FIBA δεν πρόκειται να άρει τον μπάν. Πρέπει να υπάρξει και να γίνουν διακανονισμοί και σε έξι υποθέσεις. Οπότε ίσως αυτό λίγο να πάρει χρόνο με τη λογική ότι να πάει και ο Γουλιέλμος στη FIBA να πει ότι είμαστε κοντά σε διακανονισμό, να πιέσει λίγο και η FIBA, να γίνει πιο γρήγορα η διαδικασία, έτσι ώστε να έρθει τον μπαν. Όχι ότι θα αλλάξει κάτι τον μπαν, το ξαναλέμε. Αυτή τη στιγμή με βάση τα οικονομικά δεδομένα δεν θα αλλάξει κάτι. Δεν θα
μπορεί ο Άρης να πάρει παίχτες, όχι γιατί δεν θα έχει το δικαίωμα, γιατί θα έχει τα λεφτά. Έτσι τώρα αν κάτι αλλάξει την πορεία και βρεθεί κάποιος ή ενισχυθεί το budget με χορηγίες και τα σχετικά, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, έτσι. Ναι, ναι. Θα έχει σήμερα live feed η σελίδα μας στο Facebook για το draft ή θα κοιμηθείς? Για το draft θα έχουμε, ναι, θα έχουμε. Εντάξει, οκ. Okay. Η ώρα Ελλάδος είναι, ακριβώς. Ξεκινάει 2, από ό,τι έχω δει. Ελλάδος, ναι. Ξεκινάει 2, πες, γύρω στις 2.30-3. Θα κάνουμε και μια δημοσκόπηση, θα είμαστε ζωντανά. Θα κάνεις mock draft εσύ, θα μας πεις τι περιμένεις να είναι 1-2-3. Αν και νομίζω ότι είναι πιο ξεκάθαρο πράγμα. Νομίζω το 1 βοήθω θα πάει για το 1. Δεν βλέπω κάποιον άλλον. Να σου πω την αλήθεια. Από ό,τι διαβάζω τελευταίες ώρες, ο Ντόνσις πάει 103. Μπορεί και πιο κάτω. Μπορεί και πιο κάτω, ναι. Μπορεί και πιο κάτω τελικά. Ναι. Δηλαδή 3 και βλέπουμε. Κοίταξε, πολλά θα κρυφθούν σε τι ανταλλαγές θα γίνουν. Mm-hmm. Πολλά θα κρυφθούν τι ανταλλαγές θα γίνουν. Δηλαδή τώρα ας πούμε... βλέπουμε τώρα, εντάξει, τώρα μια μικρή ανταλλαγή που έγινε το Sixers με τους Lakers. Που για παράδειγμα ας πούμε οι Lakers πήραν το νούμερο 39 του φετινού draft. Έτσι, που δεν το είχαν, το είχαν οι Sixers. Μπορεί, ξέρω εγώ, οι ομάδες να κάνουν κάποια ανταλλαγή για να δώσουν μαζεμένα draft. Οι Lakers να πάρουν και ένα πιο χαμηλό. Δεν ξέρω τι μπορεί ακριβώς να γίνει. Τώρα στην Αμερική είναι χειρότερα για τους δημοσιογράφους. Γιατί τώρα όλοι είναι σε ένα δωμάτιο και ξέρεις στα τηλέφωνα τώρα ποιο θα επιλέξω, τι θα γίνει και τα σχετικά. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι ο Μο Μπάμπα μπορεί να κάνει κάποια, να πάει τώρα για το 2, για το 3. Να πάει δηλαδή Ατλάντα. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο χαμηλά. Πιο χαμηλά πρέπει να είναι και αυτός. Γιατί από ό,τι καταλάβει ο συγκεκριμένος, επειδή ας πούμε για παράδειγμα πέρυσι το Memphis, ναι. Απορρίπτει ομάδες, δεν τον ενδιαφέρει τόσο να πάει ψηλά. Τον ενδιαφέρει να βρει ομάδα καλή ο συγκεκριμένος. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι παλιότερα όλοι θέλουν να πάνε ψηλά στον draft γιατί σήμαινε πολλά χρήματα. Έτσι και μεγάλο συμβόλαιο. Τώρα βλέπω ότι και οι πιτσιρικάδες λίγο αλλάζουν τη λογική τους σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Πιο πολύ τους βλέπω δηλαδή να θέλουν να πάνε σε καλές ομάδες παρά να πάνε κάπου να πάρουν εκατομμύρια. Ας από οι περισσότεροι στο draft φέτος, νομίζω αυτό έχει ξεφύγει το σκηνικό, έχουν ήδη υπογράψει με εταιρείες, έτσι. Με εταιρείες αθλητικές. Mm-hmm. Σχεδόν οι περισσότεροι που αναμένουν. Και μάλιστα ο Έιτον δεν έχει υπογράψει με την Πούμα. Ναι, που είναι κάτι εντυπωσιακό για μπάσκετ. Ναι, και το είπε κιόλας ότι η τάδε, ξέρω εγώ, η τάδε εταιρεία, εγώ λέει επέλεξα να πάω εκεί γιατί, πώς το είπε να δεις, θέλω να αφήσω το στίγμα μου, κάτι τέτοιο. Δηλαδή ότι μπορεί να χτίσει πάνω του εν λόγω εταιρεία στο μέλλον. Ναι, ναι. Γιατί ομολογουμένως στο μπάσκετ συγκεκριμένη εταιρεία που δεν έχει κάτι, εντάξει, είναι Nike, Adidas και η εταιρεία του Jordan, έτσι, που τα τελευταία χρόνια έχει μπει δυνατά, η εταιρεία του Michael Jordan. Αλλά είναι πολύ περίεργο αυτό ότι, δηλαδή νομίζω από το 1 μέχρι το 15 σχεδόν όλοι έχουν υπογράψει σε εταιρεία. Οπότε δηλαδή τα λεφτά... Είναι αυτό που έλεγα και πριν εσύ, ότι πλέον υπάρχει τόσο μεγάλη υπερπληροφόρηση μέσω του ίντερνετ, που ξέρεις κάθε χρόνο λέμε ότι το draft θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και όλα αυτά και δεν δικαιωνόμαστε και τόσο. Ναι. Απλά φέτος όντως αυτή η φουρνιά δείχνει να έχει πολύ κόσμο καλό. Ένας-δύο που ξεχωρίζανε. Ναι. Και μετά και υπήρχε κάποια χρόνια που το draft απέτυχε τελείως. Δηλαδή το ένα και το δύο, ας πούμε, ήταν κάποιοι που περάσαν και δεν ακουμπήσαν και έπεσε το ενδιαφέρον. Αλλά η φετινή χρονιά φαίνεται ότι θα έχει ενδιαφέροντες επιλογές. Ναι. Δηλαδή ακόμα και ο Trey Young, ας πούμε, που είναι αρκετά χαμηλά στην επιλογή, έγινε ολόκληρος δώρος όλη τη χρονιά ότι μοιάζει με το Στεφκάρι, ότι έτσι, ότι αυτό. Και είδες, ενώ απέτυχε και το κολέγιο του στην τελική φάση, δεν έκανε τίποτα, αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, μικρός, σχετικά με την επιτυχία που έκανε το κολέγιο, θα είναι αρκετά ψηλά. Mm-hmm. Έτσι, κάποιοι τον προορίζαν και πάρα πολύ ψηλά, αλλά εντάξει, δεν νομίζω να φτάσει τόσο ψηλά, γιατί μιλάμε για έναν γκάρ που, εντάξει, πρέπει να είσαι κάτι εξαιρετικά ιδιαίτερο για να μπεις. Αλλά γενικά βλέπουμε ότι, εντάξει, είναι αυτό που είπες, ότι αυτή η φουρνιά δείχνει να έχει κάτι διαφορετικό, κάτι ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέροντα prospect. Και σου λέω, νομίζω ότι αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι ξαφνικά βλέπουμε ότι όλοι σχεδόν από το 1 μέχρι το 15 έχουν υπογράψει συμβόλαια, που κάποτε δεν γινόταν αυτό. Mm-hmm. Δεν ήταν δηλαδή, οι ομάδες, οι αθλητικές εταιρείες δεν κυνηγούσαν τόσο νωρίς όλους τους παίκτες. Εντάξει, το 1-2 ναι, μπορεί να το κυνηγήσεις.
έτσι, αλλά και το 3, αλλά να φτάσουμε τώρα τόσο χαμηλά, δηλαδή και το 10, ο 11 να έχουν συμβόλαιο με εταιρεία, εντάξει, είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα πραγματικά. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι θα έχει ενδιαφέρον, θεωρώ ότι ο Έιτον λογικά θα είναι το νούμερο, έτσι όπως πάει η ιστορία. Έτσι τώρα μπαίνω και διαβάζω στο ESPN για παράδειγμα, τον Ντόντσιτς τον έχουν στο 2, στο Σακραμέντο, και έχουν στο 3 τον Τζάρι Ντάξον Τζούνιορ. Έτσι. Ο Μάμπα τώρα, ας πούμε, τον έχουν στους Γκρίλις. Στο Γκρίλις είπε όχι στην προπόνηση, ότι να πάει να κάνει προπόνηση. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, να πω την Θα το δούμε. Σήμερα το βράδυ θα έχουμε. Δεν ξέρω, δηλαδή, έχω ακούσει πολύ καλά λόγια για τον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ. Και αυτός έχει το ενδιαφέρον του, σωστά. Ναι, που λογικά του τοποθετούν στο 5-6, μπορεί να κατέβει. Αλλά ξαναλέω ότι μεγάλο θέμα δεν είναι και ανταλλαγές. Εντάξει, λογικά το 1-2-3 δεν πρόκειται να γίνει ανταλλαγή. Δηλαδή, ούτε το Φίνιξ θα δώσει παίκτη, ούτε το Σακραμέντο. Το Σακραμέντο δεν νομίζω πάλι, αλλά εντάξει, ντύβατζεσαι, ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Και Ατλάντα θα δώσει εγώ. Τώρα από εκεί κάτω μετά δεν ξέρεις πώς μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή, το Κλίβαλαντ έχει το 8. Ξέρω εγώ, μπορεί να κάνει κάποια ανταλλαγή. Οι Clippers έχουν το 12 ή το 13 μαζεμένο. Μπορεί να κάνουν κάποια ανταλλαγή, να δώσουν κάπου αλλού για να πάρουν κάποιο παίκτη. Έτσι δηλαδή, από τη στιγμή που στο παιχνίδι είναι και η λογική με τους Spurs και το Kawhi Leonard, μπορεί κάποιες ομάδες να δώσουν και πίξ στους Spurs για να τον πάρουν τον Leonard. Δηλαδή, δεν το απορρίπτω τελείως. Έτσι. Θα έχει το παρακολουθήσουμε, έτσι και όσοι φίλοι μέλη της Basket City είναι ξύπνοι, περιμένουμε. Ναι, φίλε, να σου πω κάτι, ο σωστός φίλος μέλος της Basket City τέτοιες μέρες περιμένει, γιατί ξέρει ότι εκεί τα δίνεις όλα. Τέτοιες είναι οι ώρες σου. Ναι, ναι. Κοίτα, να σου πω κάτι, μετά δεν έχει κάτι. Μετά περιμένουμε τους αγώνες εθνικής. Μετά θα κάνουμε, φίλε, παράθυρα. Ναι, μπασκετικά δεν έχει κάτι. Μετά NBA αργεί πολύ. Έτσι, κλείνοντας πάντως για το NBA, να πούμε πόσο τρελός είναι ο κόσμος εκεί. Και οι παίχτες πώς γίνονται, πώς μπορεί να πάει στιγμή να αλλάξει ιστορία. Χθες λέγαμε για τον Χάουαρντ που έγινε τόσο ζωντανός και σήμερα ο Χάουαρντ λέει θέλει να αγοράσει τον buyout του από τους Nets. Δηλαδή, δεν το είδα αυτό, ναι. Ώρες, ούτε 24 ώρες δεν θα μείνουν. Έτσι θέλει να αγοράσει τον buyout για να μείνει ελεύθερος. Δηλαδή μιλάμε για απίθανα πράγματα. Δεν το είδα αυτό, δεν το πήρα χαμπάρι. Ναι, ναι, ναι. Τώρα πριν από λίγο το διάβασα ότι έχει μπει ήδη συζητήσει με τους Nets για να αγοράσει τον buyout και να φύγει από τους Nets. Δηλαδή ούτε 24 ώρες. Στο βιογραφικό θα γράφει Brooklyn Nets 24 hours, δηλαδή 24 ώρες. Και αυτό είναι δύσκολα. Εντάξει. Χάουαρντ, είσαι λίγο τρελός. Εντάξει, τα κάνω. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, Σταμάτη. Καλή συνέχεια. Καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από τον Σταμάτη Μπορελή και για το ρεπορτάζ του Άρη και για τα δικά μας, τα του NBA. Με αφορμή τον draft, θα μάζει γενικά το ψάχνει πολύ με την Αμερική και του αρέσει έτσι και ασχολείται. Αυτό με το hard δεν είχε πέσει στην υπόλοιψή μου σήμερα, που μας μετέφερε τώρα στο τέλος. Λοιπόν, πριν κλείσουμε να πούμε ότι έχουμε ημίχρονο στο Αργεντινή Κροατία που είναι στο 0-0 για όλους εσάς που είστε φαν του ποδοσφαίρου και τρώτε τα νιάτα σας με το Μουντιάλ. Λοιπόν, εμείς ραντεβού ξανά εδώ την Τρίτη με Basket City. Με τα δικά μας τα μπασκετικά, με τη δική μας την μπασκετική παρένθεση μέσα σε όλο το χαμό το ποδοσφαιρικό. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Ακολουθεί ο Θανάσης Κυλώνης μέχρι και τις 12 στην εκπομπή Μπαλαντέρ με περισσότερη ενημέρωση φυσικά για Μουντιάλ και με live ενημέρωση για ό,τι γίνεται στο Αργεντινή Κροατία. Εμείς λοιπόν θα ξαναλέμε την ερχόμενη Τρίτη εδώ από το Λίμπερο 107,4. Καλή συνέχεια και καλό σας βράδυ.